Εκείνη τη στιγμή η Αθηνά σηκώνει την φωνική ασπίδα της ψηλά από τη στέγη και τότε σάλεψαν τα μυαλά των μνηστήρων και σκόρπισαν στην αίθουσα ως σαν κοπάδι βόδια που τα τρελαίνει μια μύγα και πέφτανε πάνω στους στίχους ψάχνοντας να βρουν μια πόρτα εξόδου ενώ οι τέσσερις ορμούσαν κατά πάνω τους σαν αετή πάνω σε τρελαμένο κοπάδι και τους χτυπούσαν δεξιά και αριστερά και άγριο βογγητό έβγαινε καθώς συντρίβονταν τα κεφάλια τους και αίμα τα πατώματα. Τρέχει τότε και πέφτει στα γόνατα του Οδυσσέα ο Φίμιος, ο τραγουδιστής, που τόσο καιρό ψυχαγωγούσε άθελά του τους μνηστήρες. Ο Οδυσσέα του λέει, πέφτω στα πόδια σου, θα το έχει βάρος στην καρδιά σου αν θανατώσεις αειδώ γιατί εγώ είμαι αυτοδίδακτος και αυτά που τραγουδάω δεν τα έχω πάρει από τους ανθρώπους, μου τα στέλνουν οι θεοί κατευθείαν, μη με σφάξεις. Μη φοβάσαι φήμιε, του λέει ο Οδυσσέας. Βγες έξω, μείνε μακριά από το φωνικό, γιατί βέβαια οι καλές τέχνες είναι ανώτερες από τις κακές πράξεις. Εγώ όμως πρέπει να κάνω το χρέος μου. Έτσι του είπε και βγήκε έξω στην αυλή ο Αϊδός και κοιτούσε γύρω γύρω με μάτι αλαφιασμένο από τον φόβο του θανάτου ενώ μέσα στην αίθουσα οι φρίκοι συνεχίζονταν. Ως που ο Οδυσσέας στάθηκε και κοίταξε τριγύρω. Φωνάξτε μου τώρα την Ευρύκλεια, Έρχεται η Ευρύκλεια και βλέπει τον Οδυσσέα μέσα στα αίματα, από την κορφή μέχρι τα νύχια, να στέκεται στη μέση της αίθουσα και γύρω γύρω σκοτωμένοι οι μνηστήρες. Πολλοί από αυτού ξεψυχούσαν και τεινάζονταν ακόμη σαν ψάρια που τα τράβηξε έξω ο ψαράς και σπαρταρούν κατά το φως του ήλιου. Αυτή την εικόνα είδε η Ευρύκλεια και πήγε να ουρλιάξει. Σταμάτα, τη λέει ο Οδυσσέα, σταμάτα. Μη σ' ακούσει η Πινελόπη και τράβα φέρε μου τι δούλε που τόσο καιρό οργίαζαν με του μνηστήρε να έρθουν να καθαρίσουν εδώ μέσα. Φέρνουν τι δούλε και αυτέ να τρέμουν από το φόβο, οι προδότριε. Δεν είναι πάντα το προσωπικό, δυστυχώ, σαν τον Εύμεο ή την Ευρύκλεια και την αίθουσα οι δούλε. Βγάζανε τα κουφάρια έξω και κλαίγανε. Τις πιάνει τότε ο τηλέμαχος και τις κρεμάει από το ίδιο σκηνή έξω στην αυλή. Δώδεκα ήτανε και με τα χέρια τους είχανε πιάσει τη φιλιά για να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Τα πόδια τους όμως δεν ακουμπούσαν στη γη και την αζόντουσαν. Όχι για πολύ όμως. Ξανάρχεται η ευρύκλεια. Να σου φέρω ρούχα βασιλιά μου, να σου φέρω νερό να πληθεί. Όχι, τη λέει ο Οδυσσέα. Φωτιά να μου φέρει. Φωτιά και θιάφι να θιαφίσω, να εξαγνίσω αυτή την αίθουσα. Τρέχει η Ευρύκλεια, του φέρνει φωτιά και θιάφι και θιάφισε ο Οδυσσέα και λέει: Τώρα φέρε τι δούλε τι καλέ, που είναι και οι περισσότερε, θυμάμαι, να βάλουμε σε τάξη την αίθουσα. Του φέρνει η Ευρύκλεια τι δούλε τι καλέ, Πέσανε και φιλούσαν το κεφάλι και του ώμους του και τον αγκαλιάζανε και ο Οδυσσέας βουρκωμένος τις αγκάλιαζε και εκείνο αναστενάζοντας γιατί όλες μία προς μία τις αναγνώρισε η ψυχή του. Τρέχει τότε η Ευρύκλεια στην Πινελόπη. «Ξύπνα βασιλισσά μου» της φωνάζει. «Γύρισε ο Οδυσσέας, γύρισε ο άντρα σου, σκότωσε τους μνηστήρες». «Τι λες καλή μου, Λέει η Πινελόπη, παλάβωσε. Γιατί με ξυπνά από έναν ύπνο τόσο γλυκό. Χρόνια είχα να κοιμηθώ έτσι. Γύρισε ο Οδυσσέα, κυρά μου. Έχει μέρε που τον καλωσόρισε ο τηλέμαχο. Και σήμερα, σου λέω, σκοτώσαν του μνηστήρε. Του σκότωσαν. Πάμε γρήγορα κάτω. Πάμε στον τηλέμαχο. Ποιο τον βοήθησε. Ποιο είναι αυτό που λε ότι είναι ο Οδυσσέα. Κατεβαίνουν στην αίθουσα. Ο με στα αίματα ακουμπισμένο σε μια κολόνα φωτίζονταν μόνο από τη φωτιά της εστίας. Κάθισε αντίκριτο η Πινελόπη και τον κοίταζε. Μια στα μάτια και μια σταματωμένα ρούχα. Δεν έλεγε τίποτα. Ακίνητη στεκόταν. «Τι κάθεσαι μάνα» της λέει τότε ο τηλέμαχος. Βλέπεις τον άντρα σου πάλι μετά από 20 χρόνια και δεν τρέχεις να τον αγκαλιάσεις. Τι μυστήρια γυναίκα είσαι. Τι μίλησε τότε η Πινελόπη. Έχουμε κάποια μυστικά, ο πατέρας σου κι εγώ. Κάτι θέλω να τον ρωτήσω. Αυτός θα καταλάβει. Μίλησε τότε και ο Οδυσσέας. Θα πάω κι εγώ να αλλάξω τώρα και ύστερα αφήστε μας ήσυχους, εκείνη και μένα να πούμε τα δικά μας. Έτσι κι έγινε.